Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Λίμπρο 107,4. All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής με τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας και στον απόϊχο πλέον, αν και είναι ακόμα πολύ φρέσκο, της λύσης της συνεργασίας ανάμεσα στον Άρη και τον Πάκο Ερέρα. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση των δύο πλευρών, στην οποία συμφώνησαν να λύσουν την συνεργασία τους. Ο Ισπανός αποχώρησε βασικά από τον Πάγκο του Άρη, έπειτα από 4 μήνες σε αυτόν, από τον περασμένο Ιούλιο. Δεν το πάμε τον Ιούνιο, από τον Ιούλιο. Αποτελεί παρελθόν. Μαζί του και ο Τέλμο Ντεαντρές και ο Ραούλ Μπράβο, και αυτός ήταν στο staff του Καταλανού Τεχνικού, ο οποίος ολοκλήρωσε με την χθεσινή από τον Ολυμπιακό την παρουσία του στον πάγκο των Κιτρινόμαυρων, οι οποίοι πλέον βρίσκονται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Όπως είναι φυσιολογικό, το θέμα αυτό θα απασχολήσει τη σημερινή εκπομπή. Θα συζητήσουμε, θα ανοίξουμε το μαύρο κουτί αυτού του διαζυγίου, της πορείας και της παρουσίας του Ισπανού τεχνικού στον Άρη, στον οποίο νομίζω, και θα τα πούμε βέβαια συνέχεια και με τον Χρύσανθο, δεν του χρεώνεται τόσο η παρουσία, η εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο, κάποια λάθη τα οποία σίγουρα έκανε για αυτός, υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι πάντα ορατά στο δικό μας μάτι, και κρίθηκε από τους ανθρώπους ομάδας, από τον Θόδωρο Καρυπίδη και από τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο, ότι η καλύτερη απόφαση για την ομάδα αυτή τη στιγμή είναι να λύσει τη συνεργασία της με τον Ισπανό τεχνικό και να συνεχίσει με έναν άλλο προπονητή στο υπόλοιπο πρωτάθλημα. Τώρα το ποιος θα είναι αυτός είναι η επόμενη μέρα και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Ποια θα είναι η επιλογή των ανθρώπων της ομάδας, αν θα πάμε σε ξένο προπονητή, αν θα πάμε σε Έλληνα προπονητή, αν θα πάμε σε ξένο προπονητή που είναι γνώστης όμως της ελληνικής πραγματικότητας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε παρέα μέχρι και τις 7. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την νεότερη εξέλιξη του ποδοσφαιρικού Άρη, κάποια ερώτηση την οποία έχετε, και το στέλνετε στο 545-26. Μετά από τις 6 θα ανοίξουμε λογικά και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τα συζητήσουμε και καλύτερα. Θα ασχοληθούμε, αν προλάβουμε, και με το μπάσκετ, εκεί προς το τέλος της εκπομπής. Ο μπασκετικός Άρης, ο οποίος δεν είχε αγωνιστική δραστηριότητα μέσα από τον κυρακολόγο Κυπέλου, και πλέον στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Κατάγια στη Φιλανδία, σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς για τους κιτρινόμαυρους όσον αφορά την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup. Υπάρχει βέβαια και παιχνίδι, υπήρχε βασικά παιχνίδι, αυτό με τον Ολυμπιακό, το οποίο επίσης, στο οποίο επίσης θα αναφερθούμε. Ένα μάτς στο οποίο είναι η αλήθεια ότι ο Άρης, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, είχε μια αρκετά σοβαρή εικόνα. Το προσέξει διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν πάλι όμως ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες για την ομάδα. Κρίθηκε στην πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Χάμζα Γιουνές. Κρίθηκε στην επίδειξη ψηλής τεχνικής και ποιότητας από τον Νάτχο, με αυτή τη φοβερή 40 καμπαλιά που έβγαλε, και στην πολύ επίσης ωραία ενέργεια του Κούτρι που έβγαλε στο Χασάν το γκολ. Το 0-1 που διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα χθες στο Κλεάνθης. Βικελίδης, ένας Άρης ο οποίος στάθηκε καλά μεσοαμυντικά, πάλι όμως επιθετικά του έλειπε κάτι, του έλειπε το γκολ. Είχε 2 καλές ευκαιρίες για να το πετύχει, δεν τα κατάφερε. Εγώ την φάση με τον Γιουνές δεν τη λογίζω σε ευκαιρία, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν απείλησε, δεν έκανε τελική ο Τινίος εκεί πέρα. Κοντρόλ δεν μπορούσε να κάνει καλά-καλά. Ήταν ένα σου του Γιουνές στο πρώτο ημίχρονο, μια κεφαλιά του την κοινή. Αυτά για τον Άρη, ο οποίος πάλι είχε την κατοχή. Είχε μια καλή αμυντική λειτουργία, δεν είχε την ουσία όμως στο παιχνίδι του. Δεν του βγήκε αυτή η κόντρα που ήθελε να παίξει ο Ερέρα τον Ολυμπιακό και να εκμεταλλευτεί τους ανοιχτούς χώρους. Εκεί έφταξε λίγο ο Άρης, λίγο και η ποιότητα του Ολυμπιακού που κάλυπτε γρήγορα τους χώρους πίσω στην άμυνά του όταν έβγαινε μαζικά στην επίθεση.
Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο όπως αποδείχθηκε και όπως αναμενότανε, γιατί τα λέγαμε και το βράδυ του Σαββάτου εδώ πέρα στο Λίμπερο, ήταν το μάτς με το οποίο έπεσαν οι τίτλοι τέλους στην συνεργασία του Άρη με τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος θα αναχωρήσει λογικά μέσα από τη Θεσσαλονίκη για να επιστρέψει στην Ισπανία. Στο πρώτο προπονητικό του εγχείρημα και στη δεύτερη φορά που βγήκε την πατρίδα του. Την προηγούμενη φορά ήταν για τη Λίβερπουλ που ήταν στο staff του Ράφα Μπενίτεθ. Δεν τα κατάφερε και έτσι χωρίζουν οι δρόμοι του με τον Άρη. Χρήστον Τσαλτίδης και αυτό στο στούντιο πλέον. Στην ουσία επιβεβαιώθηκε αυτό που είπαμε χθες το βράδυ. Ναι. Περί διαζυγίου. Θέλω να πω κάτι εδώ στον κόσμο. Να ξέρει ο κόσμος ότι όταν μεταφέρουμε μία πληροφορία και μία είδηση, και δόξα τω Θεώ, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν λέω σε όλες, έχουμε την εγκυρότητα και έχουμε και την εμπειρία πλέον να αξιολογούμε πέντε πράγματα και να αντιλαμβανόμαστε προς τα πού πηγαίνει το πράγμα. Ούτε τον προπονητή θέλουμε να φάμε, ούτε να τον κρατήσουμε. Και να σας πω και στην τελική, δεν με ενδιαφέρει να κρατήσω τον Ερέρα και να φέρω τον Φυρό, τον Παντελίδη, τον Γρηγορίου, τον Πεντράκη, τον Δόνη και τον Ουζουνίδη. Δεν με νοιάζει. Μένα με νοιάζει αυτός που θα είναι προπονητής στον Άρη να κερδίζει. Να παίζει η ομάδα καλό ποδόσφαιρο, να είναι ικανοποιημένος ο κόσμος. Χθες το βράδυ λοιπόν ήταν η μέρα που ο Καρυπίδης πήρε την απόφαση ότι θα διώξει τον Ερέρα. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Καρυπίδης δεν είχε στο μυαλό του την αποχώρηση του προπονητή. Και είχε κάνει και μια ανάρτηση, θυμίζω εγώ, στα social media. Δεν θυμάμαι μετά ποιο παιχνίδι ήταν. Μετά τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Που σου είπα τότε ότι φεύγει ο Ερέρα. Ναι, που έλεγε ότι μη βιάζεστε να κρίνετε και να λιδωρήσετε. Αυτή είναι η συγκυρία. Ξέρεις, τον προπονητή, τον Καρυπίδη και την ομάδα. Ναι, αυτή είναι η συγκυρία. Ξέρεις πολλές φορές ότι όταν πας να στηρίξεις κάποιον, φτάνει σε ένα σημείο που δεν γίνεται να τον στηρίξει άλλο και αποχωρεί. Γι' αυτό λένε ότι όταν γράφει ανακοίνωση στήριξη, τότε φεύγει. Τότε υπήρχε στήριξη. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Υπήρχε στήριξη μέχρι και χθες το βράδυ. Πάντα. Υπήρχε στήριξη μέχρι χθες το βράδυ. Αλλά όταν βλέπει ότι στηρίζει και δεν αλλάζει κάτι, πρέπει να κάνει και εσύ και προφανώς να τώρα, προχωρήσει. Προφανώ τώρα η κουβέντα που έγινε το ξεκαθάρισε. Γιατί αντιλαμβάνεσαι και από έναν άνθρωπο, αν μπορεί να το αλλάξει, ρε φίλε. Είναι διαφορετικό να πάω εγώ να μιλήσω μαζί σου και εσύ μου λε, Πρόεδρε, χάσαμε, κάναμε. Εγώ είμαι 100% βέβαιο ότι με αυτή την κίνηση και με αυτή την κίνηση και με αυτή την κίνηση θα την ανατρέψω την κατάσταση. Θα σου πω αυτό που έλεγα και νωρίτερα όσο ήσουν έξω. Κατσαντήσω λίγο. Όταν λοιπόν στη συνάντηση που γίνεται ο ίδιος ο προπονητής δεν σου το λέει αυτό και λέει χάσαμε, θα δούμε, θα δουλέψουμε, δεν ξέρω τι να πω, είναι στη διάθεσή σου το αν θα συνεχίσουμε ή όχι. Δεν σου δίνει το δικαίωμα να τον κρατήσεις, ρε φίλε. Όχι, αυτό μου δίνει μια άλλη φορά. Για να σου πω κάτι άλλο. Χθες η συνέντευξη τύπου λέει ότι η ομάδα χρειάζεται δουλειά. Και του κάνω εγώ την εξής ερώτηση. Λέμε ναι ότι η ομάδα πρέπει να δουλέψει και να αλλάξει κάποια πράγματα. Τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να δουλέψει για να τα αλλάξει αυτά τα πράγματα. Ναι. Και η απάντηση του Ερέρα ήταν ότι στο τέλος το ζουμί της απάντησής του, το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί, ήταν ότι πρέπει να δουλέψουμε. Δηλαδή και ο ίδιος φαίνεται ότι δεν έχει στο μυαλό του, δεν είχε στο μυαλό τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και αυτό το οποίο έλεγα πριν έρθει στο στούντιο, νομίζω ότι στον Ερέρα δεν χρεώνεται τόσο η εικόνα του Άρη μέσα στο γήπεδο, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε και εμείς και δεν τα ζούμε και εμείς από μέσα και από κοντά. Δηλαδή πράγματα εκτός δεσσάρων γραμμών του γήπεδου. Ο Πάκο Ερέρα είναι ένας προπονητής ο οποίος προσπάθησε να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο με τον Άρη. Είναι ένας προπονητής ο οποίος προσέφερε στην ομάδα, αλλά από ένα σημείο και έπειτα ομάδες όπως ο Άρης θα πρέπει να καταλαβαίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι έχουν την πίεση των αποτελεσμάτων. Δεν ξέρω αν είναι άδικο το ότι φεύγει, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και ο ίδιος δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα για να συνεχίσει. Και αν και το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό θα ήταν συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Ήταν ψιλομονόδρομος η αποχώρηση αυτή τη στιγμή. Όσο και αν σου λέω ότι κατά τη δική μου την άποψη δεν είναι από τις αποχωρήσεις προπονητών που είμαστε σίγουροι, ρε παιδί μου. Συμφωνώ.
Πάντα όμως σε μια αποχώρηση προπονητή παίζει ρόλο για να κρίνουμε αν ήταν σωστή ή λάθος και το τι ακολουθεί. Αν θα έρθει καλύτερος ή χειρότερος ή αποδοτικότερος. Και το χειρότερο σχετικό είναι. Έφερα το παράδειγμα, γι' αυτό σου λέω, έφερα το παράδειγμα του Όγιος. Πολλοί πιάστηκαν και είπαν ναι, αλλά Όγιος δεν έβαζε σε λάθος θέση. Όχι. Τον Όγιος τον είπα γιατί. Γιατί ο Ερέρα φεύγει και υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει λάθος ότι φεύγει. Ναι. Ο κόσμος φυσικά δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό ακριβώς. Ούτε εμείς ξέρουμε στο έπακρο τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια. Έχουμε μια εικόνα μέχρι ένα σημείο. Πρόσεξε. Έχουμε την εικόνα που θα μου δώσει ο. Μην πω ονόματα παιχτών τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ο νούμερο 5, ο νούμερο 7 και ο νούμερο 9 που είναι φίλος δικός μου, ο νούμερο 6 που είναι φίλος του Νίκου. Και που λένε και τα πράγματα πολλές φορές. Ο 6 δύσκολα. Ο 6 δύσκολα. Ο 6 ναι. Δύσκολα. Γιατί ο 5, 7 και 9 είναι δική μου. Δεν είναι δική σου. Δεν λυζεί ότι είναι και ο Νασλίδης. Αδέρφια μου. Αδέρφια σου. Έτσι. Λοιπόν, Νασλίδης. Νασλίδης. Ο Θωμάς ειδικά ναι, κάθε μέρα βγαίνουμε έξω. Εκεί. Στα διαβατά. Στα διαβατά. Λοιπόν, άρα και ο Διαμαντόπουλος φίλος μου. Ναι. Λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, περνάει πράγματα με βάση τα δικά του θέλω. Βλέπει πράγματα με βάση τα δικά του θέλω. Αν είχα ως παρατηρητής μια κάμερα στα αποδυτήρια και στην προπόνηση, θα σας μιλούσα διαφορετικά. Εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός στις πληροφορίες που έρχονται από την προπόνηση της ομάδας και από τα αποδυτήρια της ομάδας. Αυτό. Ωστόσο, τα μηνύματα έχουν έρθει. Ότι δεν πάμε καλά. Αυτό το βλέπεις και σε βάθος χρόνου, Χρήσανθε. Πώς πάει. Δηλαδή πρέπει να περιμένεις να περάσει ένα διάστημα για να μπορείς να έχεις μια καλή αξιόπιστη εικόνα για το τι συμβαίνει. Εγώ θεωρώ. Και δική μου γνώμη είναι αυτή, ότι ο Ερέρα από ένα σημείο και μετά, και δεν έχει πολύ καιρό, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, σταμάτησε να εμπνέει τόσο τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Σταμάτησε να ελέγχει, όχι να ελέγχει τα αποδυτήρια. Και αυτό θα μπορούσε να είναι. Εντάξει, νομίζω και σε αυτό το σημείο και μετά, στα δικά μου μάτια, εγώ σου λέω. Αλλά κυρίως είναι το να εμπνέει τον παίχτη. Νομίζω από ένα σημείο και μετά άρχισε να το χάνει με τους περισσότερους. Να τους εμπνέει. Και νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και η κουβέντα που έγινε την περασμένη Δευτέρα στο Ρήσιο. Γιατί υπόθηκαν αρκετά σε εκείνη την κουβέντα. Και από τα λεγόμενα των περισσότερων ποδοσφαιριστών που τοποθετήθηκαν, φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις παικτών προπονητή. Εμένα δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Ναι. Ούτε θεωρώ ότι όταν φεύγει κάποιο. Δεν τον θέλανε και λέγανε να φύγει. Να υπάρχει τέτοιο. Ναι. Κοίταξε. Θα σου πω εγώ που προκύπτει. Προκύπτει από αυτού του παίκτε που δεν παίζανε. Όχι. Δεν είμαι αυτή τη άποψη. Εγώ είμαι τη άποψη ότι η διοίκηση βάζει κάτω τα πράγματα, βλέπει αν μπορεί να αξιοποιήσει τι ικανότητε. Γιατί είναι δεδομένε για μένα οι ικανότητε του Ερέρα ω προπονητή. Του προπονητή, αν βλέπει ότι δεν υπάρχει μεταδοτικότητα. Δεν δουλεύει σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει την διεισδυτικότητα, το να περάσει κάποια πράγματα στους παίκτες ή οτιδήποτε άλλο, δεν αποδίδεις σύμφωνα με την ποιότητα των παίκτων σου, τότε πας παρακάτω. Σίγουρα. Ανεξάρτητα από το αν ο κόσμος λέει το Α ή λέει το Β. Και η διαχείριση παίζει ρόλο. Βλέπω λοιπόν ένα κλίμα σήμερα για τον Ερέρα, όχι στον ίδιο βαθμό που είχα δει με τον Όγιος. Στον Όγιος πηδούσαν από τον Πέμπτο, σκίζαν τα διαρκεία τους και διάφορα άλλα τέτοια. Βλέπω ένα παρόμοιο κλίμα και μετά ήρθε ο Ερνάντεθ και πήρε τους πενταπλάσιους βαθμούς. Εγώ κρίνω την επιλογή συνολικά. Η επιλογή λοιπόν του επόμενου προπονητή θα με οδηγήσει σε θετικό ή όχι σχολιασμό για την απομάκρυνση του Πάκου Ερέρα. Τώρα, θα δούμε. Ναι, κάτσε, θα σου απαντήσω στον αέρα. Φίλε, ο Κούπερ αυτή τη στιγμή παίρνει στο Ουζμπεκιστάν. Δύσκολα. 700 χιλιάρικα. Παιδιά, μην τρελαινόμαστε. Επειδή ο Μίστερ ήταν ό,τι καλύτερο προπονητικά είχε ο Άρης, ότι πάντα μόλις προκύπτει θέμα προπονητή να ξαναπηγαίνουμε στον Κούπερ και να ξαναγυρνάμε στον Κούπερ κτλ. Τι έκανε, αφήστε την εθνική Ουζμπεκιστάν με τα 700 που πάει κάθε δύο μήνες να προπονήσει και θα έρθει εδώ πέρα για να έχει τον Αρκούδο 3 να το ρίχνει τα πινελίκια. Εντάξει, σκέφτεται, είναι και 62. Όχι, δεν έχει κάτι με παίκτες ή οτιδήποτε άλλο. Ποια διακοπή, ρε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν,
Άρα. Ανακεφαλαιώνουμε. Τι? Όχι, λέω το Γιώργο Γκάτο να παρατηθεί, γιατί μου στείλε αυτό το μήνυμα. Και να πληρώσει και πρόστιμο, πες. Ναι, Γκάτο παρατήσου. Ναι. Λέτε τώρα ποιον έχω προπονητή για πολλά να σμήνεις. Το Λιτερζή, Πασχάλη Μελισσά. Μπροστά είμαι. Δίδυμο. Είμαι μπροστά. Γιατί? Στη φωτογραφία που έβαλα στο blog μου, έχω το Λιτερζή μέσα. Βλέπεις? Ναι. Λοιπόν, οφείλουμε να ευχαριστώ στον Πάκο Ερέρα. Σίγουρα. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που για μένα έχει τον απόλυτο σεβασμό μου. Από εκεί και πέρα οφείλω να σεβαστώ και την επιλογή της διοίκησης. Το ότι δεν ήρθαν τα αποτελέσματα σε μια ομάδα όπως τον Άρη μετράει. Δεν είναι αυτός ο λόγος όμως που φεύγει. Δεν είναι ο λόγος αυτός που φεύγει. Στην πορεία της ημέρας έχω την αίσθηση... Θα μάθουμε και πέντε πράγματα παραπάνω για το τι υπόθηκε στη συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ναι. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για τον Καρυπίδη. Πάει παρακάτω και νομίζω ότι τις επόμενες 48 ώρες θα έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα για τον αντικαταστάτη. Θα είναι, πιστεύεις, στη Νέα Σμύρνη. Είσαι στη Νέα Σμύρνη στη Ριζούπολη. Ναι. Θα είναι, λες. Ναι. Ναι. Τώρα, επειδή ακούγονται διάφορα και δεν είναι κομψό όταν αυτός που ακούγεται παίζει σε μια ώρα παιχνίδι. Αφήστε να τελειώσει το μάτς με τον Αστέρα, του Αστέρα μάλλον με την Ξάνθη, και θα δούμε αν θα υπάρξει προσέγγιση. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Προσέγγιση με τον Παντελίδη ή όχι. Ο Παντελίδης είναι ένας προπονητής που ο Καρυπίδης τα τελευταία δύο χρόνια τον θέλει. Είχε ακουστεί πάλι. Τι? Στην Β' Εθνική ήταν. Βέβαια, ρε φίλε. Και πέρσι ήταν. Ακούστηκε και το καλοκαίρι ακούστηκε πριν τον Ερέρα. Αλλά έχει συμβόλαιο με τον. Και πέρσι πριν πάει στην Τρίπολη το ίδιο. Έτσι. Λοιπόν. Να πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, Βασίλη μου, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια. Επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κίνητης τηλεφωνίας. Έχουμε ξεκινήσει από το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μια κουβέντα για την τελευταία εξέλιξη που υπήρχε μέσα στο μεσημέρι για τον Άρη. Αναμενόμενη είναι η αλήθεια με την απομάκρυνση του Πάκο Ερέρα, τη λύση της συνεργασίας για να το θέσω καλύτερα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τα μηνύματα λέω χωρίς να θα άνοιξε και να συλλογιστή γιατί σε αυτό δεν ανοίγουν. Μετά τις 6 ανοίξουμε και τις γραμμές για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, όλες με ηρεμία βέβαια και όλες με κόσμιο τρόπο. Εντάξει, μοιρασμένος είναι ο κόσμος μετά από αυτή την εξέλιξη. Όπως πάντα. Και απλά είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι στην περίπτωση του Ερέρα νομίζω ότι δεν υπήρχε κανένας, και αν υπήρχαν θα ήταν πολύ λίγοι, που ήταν απόλυτοι στο να φύγει. Δηλαδή όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι μήπως αν έμενε. Εντάξει, σου πω το εξής. Ναι. Πες ότι έμενε ο Ερέρα. Ναι. Και έχανα από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πόσοι από αυτούς που σήμερα τον υποστηρίζουν. Θα αλλάζανε γνώμη. Θα αλλάζανε. Γιατί κρίνονται όλα εκ του αποτελέσματος. Εγώ με τις... Θα σου πω γιατί κρίνω εκ του αποτελέσματος. Γιατί δεν ξέρουν τις παραμέτρους. Και ξαναλέω, ούτε εμείς ξέρουμε όλες τις παραμέτρους. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Να μου πεις. Ότι εγώ είμαι υπέρ και θέλω κάποια στιγμή να το δω στην Ελλάδα και στον Άρη, γιατί όχι, να δώσει ο Άρης χρόνο σε ένα προπονητή για μια ολόκληρη σεζόν για να δούμε αν θα καταφέρει να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό project που έχει μέσα στο μυαλό μου. Αν είναι ο Παντελίδης προπονητής στον Άρη και κάνει 4 συνεχόμενες ήττες. Ναι. Πόσοι από αυτούς που στηρίζουν τον Ερέρα θα στηρίζουν τον Παντελίδη? Κανένας. Γιατί είναι και το όνομα, ναι. Γιατί είναι και το βιογραφικό, γιατί είναι και το τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν. Εντάξει. Πολλά παίζουν ρόλο. Δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε, δεν είναι μόνο η εικόνα μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και έπειτα ο κόσμος δεν είναι, σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια απόφαση από τη διοίκηση για τον Ερέρα θα πρέπει να συνταχθεί με αυτή.
Όχι. Όπως δεν πρέπει όμως και η διοίκηση να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, δεν πρέπει να συνταχθεί. Με τον κόσμο. Με τον κόσμο, πρόσεξε. Με το λαϊκό αίσθημα. Που παίρνει θέση. Ναι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν παίρνουν θέση. Σίγουρα. Εδώ λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τους περισσότερους να παίρνουν θέση και να ζητάνε το κεφάλι του Ερέρα. Και μόλις χθες το Λαβαουτάρης και ο Λίμπερο είπαν ότι φεύγει ο Ερέρα, βγήκαν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τον Ερέρα. Έτσι. Τώρα μιλούν μόνο αυτοί που δεν συμφωνούν με την απομάκρυνση του Ερέρα και οι υπόλοιποι έχουν κάνει στην άκρη. Δηλαδή, άμα πάρεις μια βόλτα στα Facebook και τα λοιπά και δεις αυτοί που τον βρίζαν, τώρα δεν παίρνουν θέση, δεν λένε τίποτα. Περιμένουν να δουν τον επόμενο. Έγινε το δικό τους. Mm-hmm. Αυτοί που δεν έγινε το δικό τους, παίρνουν αρνητική θέση. Οκ. Okay. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες. Έτσι είναι τα πράγματα. Όπως λέει και ο 779, η απόφαση διοίκησης για πάυση Ερέρα θα κριθεί στην πορεία. Έτσι. Διακρίνω όμως ότι η απομάκρυνση χωρίς ακόμα να ξέρουμε αντικαταστάτη ξενέρωσε κόσμο, είναι προσωπολατρία. Εντάξει, υπάρχει. Να σας πω κάτι. Βγαίνει τώρα στον κόσμο και λένε με αφορμή τον Ερέρα αυτά που θέλαν να πούνε με βάση ότι έχει 4 συνεχόμενες ήττες. Στη θεωρείς δηλαδή ότι δεν τον ξενέρωσε ήττα από τον ΠΑΟΚ ή ήττα χθες από τον Ολυμπιακό και τον ξενερώνει η απομάκρυνση του προπονητή. Όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για 5 ήττες στα πρώτα 9 παιχνίδια. Είναι 5 ήττες, παιδιά. Εγώ συμφωνώ ότι είναι η πιο περίεργη απομάκρυνση προπονητή παρά το γεγονός ότι έχει 5 ήττες. Γιατί η ομάδα έπαιζε ποδόσφαιρο. Και οι 4 ήττες ήρθαν σε λεπτομέρειες, ξεκάθαρα για τον Άρη. Ναι, με ξέρεις το παιχνίδι με την Άρη. Με την ΑΕΚ, το δεύτερο. Όπου κάνει λάθη. Εμφανέστατα εκεί. Εντάξει, και με τον Μπόκα έκανε κάποια λάθη. Εντάξει. Ναι. Καλύτερος ήταν ο Άρης. Ναι, αλλά θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ένα από τα θέματα αυτά. Θα μπορούσε τώρα να διαχειριστεί. Ότι... Βάζει το πέναλτι ο Γιουνές και θα λέγαμε Ερεράρα ομαδάρα. Δεν είναι ερενικό. Θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα όταν τελειώσει το μάτς. Μετά το πέναλτι. Μετά το πέναλτι συμφωνώ. Θα μπορούσε να διαχειριστεί. Εκ του αποτελέσματος πάλι. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε. Κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Ωραία. Και με τον Αστέρα Τρίπολης γιατί δεν λες το ίδιο. Δυσκολεύτηκε πολύ πάλι για εκεί. Και. Περισσότερο δυσκολεύτηκε από τον Ολυμπιακό. Περισσότερο δυσκολεύτηκε από τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο δυσκολεύτηκε από την ΑΕΚ. Ναι, αλλά στο τέλος πάντα μετράει η ουσία. Όχι, ο Ερέρα στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν καλύτερος από τον Παντελίδη που φέρεται ως υποψήφιος τώρα. Αυτό όμως δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο αν έχει 12 βαθμούς ο Ερέρα και 5 ο Παντελίδης για να κρίνει ένα προπονητή. Αν μπορεί να προσφέρει να βοηθήσει. Θα τα δούμε στην πράξη αυτά. Εσύ 8.33, ασχολήσου με την ομάδα σου ρε φίλε. Οι δυο ήττες ήρθαν γιατί έτσι το είπαμε. Άσε τώρα. Επειδή έχει συνηθίσει να τα κάνει αυτά η ομάδα σου, εμείς τα κάνει και ο Άρης. Επειδή έχετε συνηθίσει εσείς να λέτε με ποιους θα χάσετε και ποιους θα κερδίσετε. Εγώ ξέρω ότι και ο Σιώπης έπαιξε κανονικά χθες. Και ο Μάρτινς με τους παλιούς. Και εσύ, δεν έστειλες μηνύματα ότι θα παίξει ο Σιώπης. Εντάξει. Και ήταν και πολύ καλός, όχι απλά έπαιξε. Όπως επίσης, για να είμαστε δίκαιοι και να χρεώνουμε και τα θετικά στον προπονητή, ο οποίος πλέον δεν είναι προπονητής βέβαια του Άρη, ναι. Δικαιώθηκε χθες με τη χρησιμοποίηση του Δελιζήση. Γιατί δικαιώθηκε? Δικαιώθηκε γιατί ο Δελιζήση και ο Σόουζα τα πήγανε πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλα κεντρικά κρίσματα τα οποία είδαμε. Ξέρεις πώς θα πήγαινε ο Μαυράη με τον Σόουζα. Εγώ μιλάω με αυτό το οποίο βλέπω. Τι βλέπεις, τι είδες. Εντάξει. Τι είδες. Είδα ένα τα προηγούμενα δίδυμα που έκανε, αυτό είναι στα αρνητικά του Ερέρα. Τα προηγούμενα δίδυμα που χρησιμοποίησε δεν ήταν λειτουργικά. Δεν γίνεται να παίξει ρε φίλο Μαυράη με τον Δελιζήση. Εκεί το έχουμε το καταλάβει. Και μάλιστα ο Δελιζήσης από την πλευρά που έχει το θέμα. Δεν μπορεί να παίξει. Τι μου λένε, ναι, φυσιολογικό είναι. Και εγώ ξέρω να βάλω τον Δελιζήση ή τον Μαυράη με τον Βέλεθ. Και γενικότερα μετά από το μάτς με το Λεβαδιακό ήταν. Εκεί μετά τον Λεβαδιακό. Εντάξει, του βγήκε το πρόβλημα με τον Βέλεθ και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Συνεχόμενες αλλαγές, κυρίως αστόπερ, άλλαζε συνεχώς το σύστημα. Ψαχνόταν γενικότερα σε κάποιες θέσεις. Φαινόταν ότι και ο ίδιος. Χθες είναι έξω ο Κωνσταντινίδης και ο Βαλεριάνος. Πες μου. Με ποια λογική. Την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξαν βασική. Τη λογική αυτή μόνο η Ερέρα την ξέρει. Λοιπόν. Για το λόγο που του άφησε εκτός. Α, λέει ο άλλος. Γιατί λέει, έβαλε μπάσα στο όπερ με την Άγια, γιατί έβγαλε Σιώπη χθες. Φίλε, είσαι και άσχετος από ποδόσφαιρο από ό,τι βλέπω, έτσι. Έβγαλε το Σιώπη χθες και έβαλε ένα επιθετικό χαβ γιατί έχανε ένα 0. Αν ήταν ύποπτος, θα άφηνε το Σιώπη μέσα
Και θα γυρνούσε την μπάλα να κρατήσει το 0-1. Κολλήσατε στο ότι έβγαλε το Σιώπη χθες. Ναι. Έχει... Σωστή αλλαγή είναι αυτή που κάνει. Παίρνει ρίσκο εκεί πέρα. Εντάξει. Μα πάει να σοβαρή είναι αυτή. Πάει να παίξει με καθαρά δύο δημιουργικούς μέσους. Τι να κάνει δηλαδή. Όταν είσαι 0-1, τι θα κάνει. Εσύ για από τη Βίτη, γιατί έχασε 0-2. Φίλε, 8-33, γιατί έχασε από τη Βίτη. Τι έγινε. Τη Βίτη, το χωριό. Που η ΑΕΚ ήταν τυχαίρε. Γιατί έχασε 0-2. Και στην ΑΕΚ υπάρχει θέμα προπονητή. Στην ΑΕΚ υπάρχει θέμα. Τι μας νοιάζει τι γίνεται στην ΑΕΚ. Γενικότερα. Που χωρίς ετοιμάζονται. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην ΑΕΚ. Όχι απλά επειδή το. Μας ενδιαφέρει μόνο για να την περάσουμε στο τέλος στη βαθμολογία. Λες. Μακάρι. Εντάξει. Λες. 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 Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Η ουσία είναι. Όλοι έρχονται και ότι φεύγουν. Η ομάδα προχωράει, η ομάδα προχωράει. Εγώ ξαναλέω, οφείλουμε ένα ευχαριστώ για την προσπάθεια και όσα πρόσφερε ο Πάκο Ερέρα το καλοκαίρι. Επαγγελματίας, κύριος, άψογος. Κύριος, με το κάπα κεφαλαίο, εξαιρετικός. Εγώ την ευκαιρία να το ζήσω και 10 μέρες στην Ολλανδία, 11 πόσο ήμασταν. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Σάρης... Οφείλουμε να έχουμε κάποιο παράπονο από τη συμπεριφορά του και από την συνολική λειτουργία του. Δεν είπαμε ποτέ ότι είναι κακός προπονητής, δεν είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά κάποιες φορές δεν ταιριάζουν εντάξει. Οι κιόλες. Εντάξει, έτσι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ με όσους λένε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να πάμε σε μια λογική. Τι λογική. Μεγαλύτερης στήριξης. Να τον εμπιστευτείς για παραπάνω, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά... Και εμένα θα μ' άρεσε να το δω αυτό. Εντάξει, δεν λέω. Είναι μια πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειαζόταν κάτι για να ταρακουνηθεί. Έβλεπες ότι με αυτόν τον προπονητή. Ενδεχομένως. Είχες κάποια θέματα. Είχε αυτός κάποια θέματα σε διαχείριση. Δεν του έβγαιναν αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα. Δεν περνούσε στους παίχτες στο βαθμό που θα ήθελα τα θέλω του. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να το καταφέρει. Μπορεί και όχι. Εντάξει. Γιατί η λογική θα έλεγε ότι ο Άρης σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε Νοέμβρη μήνα θα απέδει καλύτερα από αυτό που αποδίδει τώρα. Και θα αυτό έχει και μεγαλύτερη. Το έχουμε υπογράψει. Και θα έχει και μεγαλύτερη ουσία στο παιχνίδι του. Το έχουμε υπογράψει αυτό. Το έχει υπογράψει. Ναι. Υπάρχει κάπου που το λέει, υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο καλού προπονητή. Ότι θα έχει μεγαλύτερη τέτοια στη τέτοια. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα όμως. Αν δεν είχε τον Ερέρα, ναι. Γιατί τι? Δεν είπαμε, γιατί να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο του ΆΚΑ είναι δικό του έργο. Τι κάναμε στο πρώτο ημίχρονο του ΆΚΑ? Η εικόνα παρουσίασε. Φίλε, προς αυτό. Πάλι όμως δεν είχε στην ουσία. Πάντα μια εικόνα έχει δύο πλευρές. Δεν σου λέω για τσίκι, το τσίκι, 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 τσίκι. Ναι, αλλά δεν κάνει την κάτι πάσα για να βάλει τον κολάκι. Οκ, okay, το τσίκι, τσίκι μετά. Είναι θέμα του τι θα διδάξει και τι θα ζητήσει για τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Κάποιες φορές είναι και το τι, αν μπορεί να στο δώσει ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που καθορίζουν ένα αποτέλεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που καθορίζουν την πορεία μιας ομάδας. Και ο Τσιόλης, φίλε, ήρθε στον Άρη και έκανε 5 στα 5. Και μετά. Ανανέωσε λοιπόν τη συνεργασία του με τον Άρη, έμεινε στην ομάδα και μετά τα όσα λέγονταν στην προπόνηση του Άρη και γράφονταν, αλλά κυρίως γίνονταν. Γιατί είναι άλλο τι λέγεται πολλές φορές, άλλο τι γράφεται και άλλο τι γίνεται. Κοντρατάκ. Έδειξαν ότι το 5 στα 5 ήταν διάφορες συγκυρίες που ήρθανε. Άρα ο κόσμος μόνο από τα αποτελέσματα επηρεάζεται. Όχι όλοι, οι 9 στους 10. Γι' αυτό γιούχαραν κάποιοι όταν βγήκε ο Σιώπης. Γιατί δεν νιώθουν. Γιατί δεν ξέρουν. Γιατί δεν καταλαβαίνουν. Γιατί είχε χθες 20.000 διαφορετικές απόψεις στο γήπεδο. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι ό,τι πιο θελκτικό υπάρχει. Γιατί όλοι νομίζουν ότι το ξέρουν. Και εγώ και εσύ και όλοι. Απλά εγώ, όταν γράφω και λέω κάτι, λέω ότι είναι η άποψή μου. Ούτε να στην επιβάλλω θέλω, ούτε να επηρεάσω κανέναν θέλω, ούτε το παίζω έξυπνος. Λέω αυτή είναι η άποψή μου. Έκανε λάθος αυτό, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι έκανε λάθος αυτό, θεωρώ ότι ήταν σωστός εκεί. Ως εκεί. Είπαμε χθες είχαμε διαφωνία για τον Κολάσο. Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Χθες ο Κολάσο για μένα ήταν καλός. Για μένα άκουσα όχι. Κι άλλο συνάδελφο να το λέει στην εκπομπή του. Για σένα ήταν όχι.
Το ότι λέω εγώ ήταν καλός. Το ότι λες είναι ότι κακός. Δεν έχουμε κάποιο στόχο. Ναι. Δεν μας δίνει ο Χατζηλίκη ο Κολάσο τον έναν, ο Κολάσο τον άλλον ο Ματίγια. Άρα ο ένας λέει υπέρ του Ματίγια, ο άλλος λέει υπέρ του Κολάσο. Απλά λένε πολλοί. Ναι. Από χθες. Πολλοί κάποιοι, ας πούμε, που διαβάζουμε σχόλια κτλ. Η κριτική όμως. Συγγνώμη, θα το πεις αυτό που θες. Η κριτική για τον Κολάσο όμως και χθες. Για μένα έχει επηρεαστεί για όσοι είστε αρνητικοί από τα προηγούμενα παιχνίδια. Λέτε κάποιοι. Λέτε. Γιατί δεν έβαλε τον Μπάσα. Ναι. Άμα έβαζε τον Μπάσα όμως. Αλλά γιατί βάλατε τον έβαλε στον Μπάσα. Γιατί βάλατε πάλι. Ο οποίος δεν ήταν καλός. Πάντα έτσι γίνεται, ρε φίλε. Πάντα έτσι γίνεται. Όπως το ίδιο θα λέγανε αν έμπαινε ο Διαμαντόπουλος από την αρχή. Για παράδειγμα, είναι αυτό που έλεγα χθες το βράδυ με τον Χρύσανθο. Λέμε, ας πούμε, για τον Κολάσο, λέμε για τον Μπάσα. Και οι δύο δεν είναι αυτό που θέλαμε μέχρι στιγμής και αυτό που περιμένουμε. Και οι παράμετρες που έθεσα χθες στην ώρα της μετάδοσης μαζί με τον Χρύσανθο ήταν για τον Κολάσο. Ότι εντάξει, άλλη πάει και έρχεται. Ο Κολάσο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο της ομάδας αυτή τη στιγμή. Και δεν σου αποδίδει. Θα πούμε όμως και για το πρώτο συμβόλαιο της ομάδας αυτή τη στιγμή, τον Γκάμα. Ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια δεν σου δίνει αυτά που θες. Δεν είναι ο Γκάμα που είχε κάνει εκείνο το εκρηκτικό ξεκίνημα στην αρχή της χρονιάς. Για να είμαστε και δίκαιοι. Και να μην λέμε μόνο για τον Μπάσα και τον Κολάσο. Εντάξει. Όπως θα πούμε και για τον Γιουνές. Που χθες χάνει τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή δεν γίνεται ένας επιθετικός που ξέρουμε ότι έχει μια συγκεκριμένη ικανότητα και το έχει αποδείξει κιόλας στην Ελλάδα. Εκείνη η φάση που του έρχεται να ευνηδιάζεται τόσο πολύ και να το χάνει. Γιατί εκεί ο Άρης έκανε το 1-0. Τώρα μπορεί να μιλούσαμε διαφορετικά. Εντάξει. Και μπορεί να ήταν ακόμα ωραίο στον Άρη. Αλλά είναι αυτό που λέμε με τον Χρύσανθο, είναι οι συγκυρίες μερικές φορές που επηρεάζουν και τα αποτελέσματα, που επηρεάζουν και τις αποφάσεις των προπονητών και των ειδικών. Όταν έρχεται ανάποδο αποτέλεσμα, βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα. Όταν έρχεται ένα αποτέλεσμα θετικό, αποτελεί πολλές φορές φάρμακο. Δείτε το στην καθημερινότητά σας. Έχετε ένα πρόβλημα οικογενειακό. Μαλώνετε με τη γυναίκα σας. Αν αυτό το οικογενειακό πρόβλημα, ζήτημα λυθεί, είναι πιο εύκολο να την κάνετε μια αγκαλίτσα και να ηρεμήσετε. Αν αυτό διωγγωθεί, πρέπει να σας καχαστούκι. Εδώ μου λέει να μην φωνάζεις. Ποιος φώναξε, φίλε. Εσύ, έτσι μου λέει. Πες να μην φωνάζεις. Όχι, ό,τι θέλω θα κάνω. Λοιπόν, έτσι είναι και στις ομάδες, ρε παιδιά. Και είναι άλλο το σπίτι σου με την οικογένειά σου και τα λοιπά. Και άλλο 30 μαντράχαλοι από 15 διαφορετικές χώρες και ένας ξένος προπονητής. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Πρέπει λίγο να αλλάξουμε την προσέγγιση. Βλέπω για χαρτάκια, λέει ο ένας. Στημένους, λέει ο άλλος. Τον διώχνει γιατί δεν άκουγε, υπονοεί ο τρίτος. Δηλαδή, αν άκουγε, θα έκανε. Θα χάναμε πιο πολλά μάτς. Και για την απόφαση του Καρυπίδη, έτσι, που ήταν δύσκολη απόφαση. Θα κριθεί. Θα κριθεί σίγουρα. Και μην αλλά είναι ο ιδιοκτήτης, ότι ο Καρυπίδης ως ιδιοκτήτης έχει να σκεφτεί πέραν όλων των άλλων και μια μεγάλη επένδυση που έκανε φέτος. Και η οποία θέλει να του βγει. Ο φίλος του 495 λέει: πριν δύο εβδομάδες ο πρόεδρος είπε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δυστυχώς σημαίνει απόφαση το αναιρεί αυτό. Ελπίζω ο αντικαταστάτης να είναι από το πάνω ράφι και όχι κανείς από τα γελία ονόματα που ακούγονται. Δεν ξέρω ποιος χαρακτηρίζει ως γελίο όνομα. Από εκεί και έπειτα τώρα πολλές φορές δεν έχουμε αντίληψη των πραγματικών δυνατοτήτων προπονητών ή οτιδήποτε άλλο. Περισσότερο ο κόσμος πάει με το Star System, περισσότερο πάει με το εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν έρθει ένας ξένος προπονητής, θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα περιμένουν να το δούμε. Αν είναι Έλληνας, δεν το γουστάρουν άλλοι, άλλοι το γουστάρουν. Σίγουρα όμως θα πω το εξής. Ότι η επιλογή που θα γίνει αυτή τη φορά, η επιλογή που θα γίνει αυτή τη φορά, θα έχει ως αυτό που αποφασίζει τον Καρυπίδη, αλλά και το Διαμαντόπουλο, αλλά θα έχει και έναν τεχνικό, ποιος είναι, αλλιώς αθλητικός διευθυντής. Θα έχει και τη σφραγίδα και του αθλητικού σου διευθυντή. Γιατί δεν τον διευθυντή. Αν λοιπόν έχουμε έναν ιδιοκτήτη και ένα αθλητικό διευθυντή που αποφασίζουν για τον προπονητή, από εκεί και έπειτα, παιδιά, ή πρέπει να πάμε εμείς στη θέση τους, δηλαδή να είμαστε εμείς αυτοί που πληρώνουμε και αυτοί που πληρωνόμαστε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ή θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ο καθένας τη δουλειά του. Ξαναλέω, αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να ασκούμε κριτική ή να λέμε την άποψή μας. Εγώ εκνευρίζομαι μόνο με αυτούς που είναι απόλυτοι. Α, δεν κάνει αυτός. Δεν μπορεί αυτός.
Δεν κάνω προπονητή. Άμα κάνει μετά ένα 3 στα 3, α, προπονητάρα. Η ζωή συνεχίζεται. Το κλίμα όμως θα συνεχιστεί. Και ο μόνος τρόπος, ο νέος προπονητής, αν τελικά είναι στην Ριζούπολη, για να πάρει credits, είναι να κερδίσει. Οπα. Είναι να κερδίσει. Θέλω να σου πω όμως κάτι. Ναι. Και να κερδίσει δεν θα είναι δικό του έργο. Γιατί ο προπονητής που θα έρθει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τι θα προλάβει να αλλάξει μέχρι τη Δευτέρα. Θα σου πω. Ο προπονητής. Την ψυχολογία ίσως. Όχι, ρε φίλε. Μπορεί να αλλάξει και δύο πράγματα. Δεν προλαβαίνει να αλλάξει ουσία, πολλά, Χρήσανδε. Κάνει λάθος. Η διακοπή θα τον βοηθήσει να αλλάξει. Κάνει λάθος. Μπορεί να αλλάξει δύο πράγματα που θα, κάνει, που θα είναι η λεπτομέρεια που θα κάνει διαφορά. Η να βάλει που... τον Μαρτίνες πίσω από το φόρ και να βάλει τον Τικίνη. Να βλέπει κάτι. Ότι χρειάζεται να γίνει αυτό. Αυτό που ήταν να γίνει χθε. Ναι, αυτό σου λέω και μπορεί να αλλάξει. Όλους, Ερέρα... Αυτό μόνο μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή να κάνει 2-3 λεπτομέρειες. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο στα 2-3 πρώτα παιχνίδια. Γιατί μετά σε βάθος χρόνου η φυσική κατάσταση, τα συστήματα, όλα αυτά ναι. θα έχουν τη σφραγίδα και του πρώτου προπονητή. Όταν ο Όγιος λοιπόν, φίλε, έπαιζε και στο κόρνερ του αντιπάλου έβαζε 11 παίκτες πάνω στη γραμμή και ήρθε ο Ερνάνδες και είπε: Όχι, δύο μπροστά, δύο άλλοι μπροστά, δύο εκεί. Άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε πολλά. Άλλαξε κάτι. Μπορούν να αλλάξουν. Ο κάθε προπονητής μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν είναι σίγουρο θα πετύχει. Σίγουρα. Αλλά αν αλλάξει δύο πράγματα και βάλει δεξί μπακ τον Κωνσταντινίδη. Πιθανό. Στόπερ το Μαυράι. Με τον Σόουζα. Με τον. Με τον Βέλεθ. Επιστρέφει. Με τον Κολάσο. Επιστρέφει ο Βέλεθ. Παράδειγμα σου λέω, ρε. Κολάσο, ρε. Παράδειγμα σου λέω, ρε, φίλε. Ναι. Μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Βάλει δίπλα στο Σιώπη τον Μπάσα. Βάλει κορυφή τον Τικίνη. Μπορεί να κάνει δύο-τρία πράγματα. Κάτι διαφορετικό από κάποιους παίκτες. Μπορεί να βάλει τον Ματέο Γκαρσία δεκάρι. Ο προπονητής πάντα είναι προπονητής. Είναι η δουλειά του. Μπορεί να δει πράγματα που όλοι οι υπόλοιποι δεν βλέπουμε. Εγώ, σαν ένα τελευταίο σχόλιο για να το κλείσω, για να πάμε και στο διάλειμμα, νομίζω ότι το timing ήταν αυτό για τον Άρη. Δηλαδή, πριν τη διακοπή, να κάνει την αλλαγή, ή θα άλλαζε τώρα προπονητή, ή θα συνέχιζε. Και θα στήριζε αυτό το πλάνο. Γιατί είναι τώρα μια καλή ευκαιρία ο νέος προπονητής. Θα έχει ένα παιχνίδι βέβαια να διαχειριστεί αυτό τη επόμενη Δευτέρα. Αλλά θα έχει και μια διακοπή 2 εβδομάδων για να δουλέψει με την ομάδα και να αρχίσει να περνάει κάποια κομμάτια τη δική του φιλοσοφία. Το timing είναι καλό για να γίνει αυτή η αλλαγή. Τώρα το αν είναι σωστή αυτή η αλλαγή ή όχι, αυτό που λέμε με τον Χρύσανθο και το έστειλε και 779, θα φανεί στην πορεία. Αν θα δικαιωθεί ο Καρυπίδης με τον Δημαντόπουλο. Δεν ξέρω, τα timing εξαρτώνται από τα αποτελέσματα. Όταν τελειώσουμε με τα αποτελέσματα και δούμε τα αποτελέσματα, θα σου πω αν το timing ήταν καλό ή κακό. Όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα και το timing το κάνουν τα αποτελέσματα και μόνο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε στο break των 6. Break, κύριε Καβαδία. Ανοίγουμε γραμμές 23-10-287-888. Θέλω να έχουμε ηρεμία, θέλω να έχουμε αυτοσυγκράτηση και φυσικά θέλουμε κριτική και στον προπονητή και στη διοίκηση για την απόφασή της και σε όλους κριτική. Καλώς εννοούμενη, η λέξη κριτική πολλές φορές στην Ελλάδα λαμβάνει αρνητική έννοια. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε τις θέσεις σας, τις τοποθετήσεις σας και τι περιμένετε από εδώ και στο εξής. Και το καλύτερο για μένα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί κάτι που έχει γίνει ήδη, απλά να το σχολιάζουμε, δεν έχει και τόσο μεγάλη ουσία και σημασία. Να δούμε στην επόμενη μέρα τι μπορεί να γίνει καλύτερο για τον σύλλογο. 23-10-287-888. Να είμαστε, παιδιά, και περιεκτικοί και σύντομοι, γιατί προφανώς θέλουν πολλοί να τοποθετηθούν και να μιλήσουν για το θέμα. Πάμε στο πρώτο φίλο. Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Χρήσατε. Ναι. Κατάλαβες ποιος είναι. Ναι. Λοιπόν, αν και την θεωρώ βεβαιασμένη την ενέργεια, εν τότες, από τη στιγμή που μεγαλομέτωχος αποφάσισε έτσι, παρόντους αρχηγού πασαρχή παψά το λένε. Έχουμε μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία για μια ομάδα και ένα γήπεδο λατρεμένο για μένα εδώ και 55 χρόνια, διότι με Κλεάνθη Βικελίδη ο Πυρικός ανέβηκε στην Αλφα Εθνική και έκανε τη μεγάλη την πορεία, έπαιξε 4 μπαράζ και δεν έχασε κανένα, έπαιξε 2 βαλκανικά κύπλα και έφερε με την τουρκική νίκη και με την βουλγάρικη ισοπαλία
και είναι, και είναι μέσα, μέσα στην καρδιά μου αυτό το γήπεδο και αυτή η ομάδα. Άλλωστε το, η Super 3 από το σπίτι μου είναι 30 μέτρα. Ωραία. Πέραν το ότι ο γιος μου είναι σουπεράς. Στο σωστό δρόμο επί εποχής Γκάλη και μετά. Μάλιστα. Και πάλι καλή επιτυχία. Να είσαι καλά κύριε Κώστα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Και σε σένα. Αποφάσεις εν βρασμό ψυχής ποτέ δεν βγαίνουν σε καλό. Δεν είναι βρασμό ψυχής, να ξέρεις. Δεν ξέρω. Σήμερα η απόβαση. Τα μέσα και τα παραμέσα του συλλόγου. Σου λέω, επειδή εγώ μίλησα με τον Καρυπίδη, δεν είναι εμβρασμό ψυχής. Μάλιστα. Είναι απόβαση με συγκεκριμένες παραμέτρους τις οποίες έχει ο μεγαλομέτοχος και θεωρεί ότι έπρεπε να γίνει μετά και την κουβέντα που είχε με τον προπονητή. Η άποψή του ήταν ότι δεν θα μπορούσε από εδώ και πέρα ο προπονητής να το βοηθήσει. Και γι' αυτό πήρε αυτή την απόβαση. Και με ποιο προπονητή θα πάει στον Απόλλωνα? Αυτό θα το δούμε αύριο μεθαύριο. Καλά, κάτσε. Έχει μια ώρα. Μισό λεπτό. Έχει μια ώρα που έφυγε ο προηγούμενος. Άμα σε μια ώρα μέσα είχαμε και τον επόμενο, δεν θα ήταν ομάδα. Αυτό θα ήταν PlayStation. Χρήσανθε, όταν κάνεις τέτοια κίνηση, για να λέγεσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να έχεις έτοιμο τον επόμενο. Γιατί αν δεν τον έχεις έτοιμο, δεν είσαι μεγάλη ομάδα. Για να λέγεσαι μεγάλη εταιρεία, γιατί εταιρεία είναι. Πιθανώς να τον έχει έτοιμο. Δεν πρέπει να μας τον πει όμως και σε μια ώρα μέσα. Τα ονόματα που... Το όνομα μάλλον που ακούγεται. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι... Έτοιμος. Πρέπον και... Για έναν προπονητή που είναι περίπου στο... Σαν φάση ομάδος, είναι περίπου στο ίδιο στυλ με τον Ερέρα. Σωστά. Γιατί παίζει μπάλα κατά κοινή ομολογία και ο Αστέρας και δεν έχει αποτελέσματα. Έπαιζε μπάλα και ο Άρης, ναι, και δεν είχε αποτελέσματα. Δεν έχει αποτελέσματα φέτος. Πέρσι είχε. Πέρσι ποιος ο Παντελίδης? Δεν τον έβγαλε Ευρώπη. Τον πήρε από προτελευταίο και τον έβγαλε Ευρώπη. Γιατί όταν τον ανέλαβε δεν ήταν προτελευταίος. Γιατί φέτος δεν έχει αποτελέσματα, αφού θα σου πω, έχει την ομάδα, σε δύο μάτς, γιατί τον σφάξανε. Από πέρσι. Σε δύο μάτς τον σφάξανε με τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Στο ένα έφαγε γκολ, τον σφάξανε με τον Ολυμπιακό με τα offside, έφαγε γκολ στο 94. Εντάξει. Επειδή δεν ξέρω τα μέσα και τα παραμάτα. Το ότι έχει, μισό λεπτό, να πω κάτι, μισό λεπτό. Το ότι έχει αποτελέσματα ή δεν έχει αποτελέσματα ένας προπονητής με μια ομάδα, δεν συνεπάγεται ότι και στην επόμενη θα έχει ή δεν θα έχει. Δεν πάει έτσι πάντα. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις ότι στο... για το χθεσινό μάτς, εντάξει, ναι, για το ΠΑΟΚ δεν το συζητάμε, είναι δοκάρι και μέσα, είσαι γέρος, δοκάρι και έξω, είσαι... Δεν έχει να κάνει τόσο, έχω την αίσθηση, με τα αποτελέσματα η επιλογή για τον Ερέρα. Έχει να κάνει με παραμέτρους άλλους εντός της ομάδας που προφανώς στη συζήτηση που είχαν με τον πρόεδρο αξιολογήθηκε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα περαιτέρω. Να σε καλά. Πες για κάτι τελευταίο. Εμένα δεν μου δείχνει σωστές κινήσεις, σωστό λογικό αυτό που γίνεται, να πάρεις ένα προπονητή, να το φέρεις σαν όνομα και σε τέσσερις μήνες να τον διώχνεις. Και για άλλα θέματα εκτός του ποδοσφαιρικού, εκτός της μπάλας. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Στο 7 όταν σου βγάζει, γιατί είπες για τον Παντελέδη και για τον Αστέρα, ναι, όταν σου βγάζει κίτρινη κάρτα στο 7, στο 8, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, και σου λέει παίξε προσεκτικά, με την κίνηση αυτή ο Σπερόπουλος. Ναι. Αυτό κάτι λέει. Να είσαι καλά. Δηλαδή δεν φταίει ο προπονητής. Και μου είπες, εντάξει. Κατανοητό. Το κατάλαβα αυτό που λες. Okay. Σε κλείνω γιατί έχω άλλους 6 που περιμένουν. Γι' αυτό. Να είμαστε παιδιά σύντομοι, περιεκτικοί. Να καταλαβαίνουμε και το τι θέλετε να πείτε
και να καταλαβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι και να πηγαίνουμε γρήγορα στον επόμενο. Επόμενος, παρακαλώ. Έλα, Χρήστανθε. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες, μίλα. Μιλάς εσύ, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Θα ήθελα να πω... Λέγεται και το μικρό σου όνομα, παιδιά, για να έχουμε την επικοινωνία. Θόδωρος λέγομαι. Πάμε, Θόδωρε. Πάμε. Θα ήθελα να πω κάτι από την ταπεινή μου άποψη, ότι ο καινούριος ο προπονητής που καλώς να ορίσει την ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει το έργο του άλλου του προπονητή. Σωστό. Γιατί να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε, μέχρι την τέταρτη αγωνιστική που όλοι λέγαμε αυτή η ομάδα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, ήταν επιλογές του Πάκο. Σωστό είναι αυτό. Αυτό είπα και εγώ εν ολίγης πριν το διάλειμμα. Ότι ο νέος προπονητής μπορεί να έρθει και να κάνει ένα-δυο πραγματάκια πάνω στην ήδη διαμορφωθήσα δουλειά που να κάνουν τη διαφορά. Και πιστέψτε με ότι όλα θα πάνε σφεντόνα. Γι' αυτό είμαι απόλυτα. Δηλαδή, ο ένας θα συμπληρώσει τη Χάρη, ο άλλος είχε συμπληρώσει τους παίχτες. Κάτι να γίνει ένα μείγμα. Που όλο αυτό εδώ θα μπορέσει να αποδώσει. Καλώς. Αυτό. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας, Φώτης λέγομαι. Έλα, Φωτή. Σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να είσαι καλά. Είμαι φανατικός σας. Σήμερα πιστεύω ότι έγινε ένα μεγάλο πισωγύρισμα στην ομάδα. Δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Έτσι νιώθω. Ναι. Μακάρι η ομάδα να πάει καλύτερα. Τι να πω. Θα κρυθεί. Είναι μια απόφαση. Θα κρυθεί η διοίκηση από αυτή την απόφαση. Εκ του αποτελέσματος θα κρυθεί, βέβαια. Σίγουρα εκ του αποτελέσματος, αλλά τώρα ακούω κάτι Παντελίδη. Δηλαδή ο Παντελίδης θα είναι καλύτερος από τον Ερέρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να σου πω. Καταρχήν κάτσε να δούμε αν θα είναι ο Παντελίδης. Γιατί ναι, ο Παντελίδης, σε μια ώρα ο Παντελίδης έχει παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα, το ξέρω. Ότι υπάρχει μια φημολογία ότι είναι το τελευταίο του μάτς, υπάρχει. Τώρα αν αυτό συνδυάζεται με έλευση στον Άρη. Πώς κρίνουμε ότι ο Παντελίδης είναι καλύτερος από τον Ερέρα, όταν ο Παντελίδης έχει χάσει από τον Ερέρα και έχει και λιγότερους βαθμούς από τον Ερέρα. Εντάξει, και ο Κούπερ έχασε 4-1 στην Τούμπα στο πρώτο του μάτς και μετά τους έκανε γιο-γιο. Τι πάει να πει αυτό. Αυτή τη συλλογή είμαι. Δηλαδή, κρίνουμε ένα προπονητή. Προφανώς δεν το κρίνεις από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, κρίνουμε ένα προπονητή όπως είναι ο Ερέρα και το σκεπτικό του άνθρωπο το έχει πει και έχει πει: εγώ θέλω μόνο νίκες. Ναι. Τι θέλουμε σαν Άρη, να φέρουμε ένα προπονητή που να λέει: α, δεν πειράζει και να σπάρει σοπαλία. Ας φέρουμε τέτοιους προπονητές. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Επόμενος. Ναι. Έλα, Χρήστανθε. Πάμε. Ναι. Πάμε πού, ρε. Γρήγορα, αυτό είναι. Δεν πιστεύω πάλι να βαριώ να στενάζει ο Νικολάκης γιατί πήρα τηλέφωνο. Όχι, εντάξει. Το βγήκε έξω μόλις άκουσα. Εντάξει, σώπα. Πολλοί διπλωμάτες είστε, ρε φίλε. Και σε μένα απέναντι. Τέτοια να μαθεί. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Κλείνει παρένθεση. Πάμε. Στέκομαι μόνο σε ένα σημείο που είπες, εάν έχασε λοιπόν ας πούμε τα αποδυτήρια. Mm-hmm. Μόνο εκεί στέκομαι. Εάν συμβαίνει έτσι όπως αυτό είπες, καλώς έφυγε. Ξεκάθαρες κουβέντες. Ναι. Ως προς τον άλλο προπονητή, άμα ακούω Έλληνα, βγάζω σπυράγια φίλε. Και συμφωνώ με το προηγούμενο όνομα παιδί, όχι πισωγύρισμα, τύχε Σάρι, τύχα πάντα. Κρίμα. Μάλιστα. Κρίμα και βάζει να είμαι ο Καρυπίδης, εκεί που άλλα του λέμε να κάνει και άλλα κάνει, σου είπα, στέκομαι μόνο στο σημείο εάν πραγματικά έχασε τα αποδυτήρια. Mm-hmm. Μόνο εκεί, οπότε καλώς φεύγει. Σε διαφορετική λοιπόν ας με περίπτωση θα ακούσει πάλι αυτά που άκουγε πριν από έναν και ενάμιση χρόνο. Άλλα του λέμε και άλλα κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος παρακαλώ. Χαίρετε. Άρης. Θρησκεία της πόλης του Θεού η λατρεία. Παππούς Παναγιώτης από Αθήνα. Σωστά μιλάς. Στην Αριανή και εμείς που είμαστε με τον Πάκο Ερέρα και όσοι δεν τον θέλανε, για μας πάνω απ' όλα είναι ο Άρης. Αυτή τη στιγμή αυτός που πληρώνει ο μεγαλομέτοχος πήρε μια απόφαση. Αλλάζει τον προπονητή. Εμείς θα τον στηρίξουμε. Δεν χρειάζονται οι διαμάχες μεταξύ μας. Σωστό είναι αυτό. Ζήτω ο Άρης. Να είστε καλά, παππού. Ζήτω ο Άρης, δεν ξύσταθε. Ζήτω ο Άρης. Να είστε καλά. Πάντως, προσπαθούσα να θυμηθώ με Έλληνα προπονητή τελευταία χρόνια είχαμε κάνει κάποια καλή πορεία. Ναι, με τον Αναστόπουλο. Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Ναι, ανέβηκε. Τρενό.
Τη Γάμα. Ναι. Χαίρομαι πολύ, ρίχνει. Mm. Και εγώ και εσύ την βάζω την ομάδα. Καλησπέρα. Ο Σπανός πέρσι δεν ήταν καλός προπονητής. Δημήτρης Σπανός, βεβαίως. Για Super League μιλάω όμως. Για Super League. Για Super League μιλάω. Την τελευταία δεκαετία, α πούμε, τη σεζόν 6-7. Ο Τσιόλης 5 στα 5 έκανε. Σταθερή παρουσία. Ρίχνες. Τι? Σταθερή παρουσία. Ο Γιώργος Φυρός. Πριν πολλά χρόνια, καλησπέρα. Παρακαλώ. Γεια σας. Μας ακούτε? Δεν μας ακούτε. Ωραίο θέμα. Εγώ. Ναι. Εσείς. Εσύ. Είμαι εγώ. Εσείς είστε, εσύ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σένα. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας, έχω δίπλα μου τον 5χρονο Γιώργο. Μπράβο. Είναι ο γιος μου. Είμαι 4, συγγνώμη. Τι ομάδα είμαστε, πες να κάνεις. Μπράβο, Δαμιάνα. Είναι για τον Πάουκ. Αυτό ήταν. Τίποτα άλλο. Ναι. Ευχαριστούμε τον Κώτσο και τον Γιώργο. Τον Κώτσο. Και τον Κώτσο. Κώτσο δεν είπε το λένε. Είμαι ο Κώτσος, είπε και εγώ το Γιώργο. Έτσι δεν είπε. Κώτσος δεν είπε. Κώστας άκουσα εγώ. Το ίδιο. Κώτσος είπε, ρε φίλε. Κώτσος είπε. Next. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Ο Σταμάτης είμαι. Έλα, Σταμάτη. Μιλάμε για έγκλημα. Μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Μάλιστα. Ξεκινάμε μια ομάδα την οποία βάζουμε ένα προπονητή να τη στήσει και διώχνουμε τον προπονητή. Γιατί έχασε από τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή αυτά τα παιχνίδια, και από τον μπάσκετ, δεν θα είχε φύγει ο προπονητής. Ναι. Καλά, πάντα ένας προπονητής φεύγει μετά από κάποια αποτελέσματα. Εντάξει. Πάντα αυτό είναι. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι βάση. Ξαναλέω. Έχει φέρει αυτούς τους παίχτες. Δεν τους έχει φέρει μόνο αυτούς. Και συζητάμε ότι αυτός ο προπονητής έχασε, αν έχασε, όπως λέει ο Παύλος, τα αποδυτήρια. Δηλαδή, αν έχασε αυτός ο προπονητής τα αποδυτήρια, τι θα κάνανε? Θα χάνανε το φως τους. Πιθανόν. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται και από τον επόμενο η επιλογή της απομάκρυνσης του προηγούμενου. Πάντα, πάντα συμβαίνει αυτό. Όποιος και να έρθει. Πάντα συμβαίνει. Τι σχέσεις να μπορεί να αποκτήσει με παίχτες τους οποίους έφερε ο Ερέρα? Δεν τους έφερε ο Ερέρα τους παίκτες, παιδιά. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι. Δεν είχαν συμβόλαιο με τον Ερέρα. Αφού δεν ότι κάποιοι ήρθαν. Σταμάτη μου μισό λεπτό. Ότι κάποιοι ήρθαν για τον Ερέρα είναι γεγονός. Από εκεί και έπειτα. Ο ποδοσφαιριστής υπογράφει συμβόλαιο με την ομάδα. Πληρώνεται από την ομάδα. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν έχει σημασία. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Και όπως σε όλες τις ομάδες υπάρχουν παίκτες οι οποίοι συμπαθούν τον προπονητή, υπάρχουν και αυτοί που δεν τον συμπαθούν τον προπονητή. Όταν λοιπόν διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, εμείς υποτίθεται ότι ψάχναμε να κάνουμε ένα οικογενειακό κλίμα, γι' αυτό αφήσαμε τον Ερέρα να κάνει την ομάδα. Ναι, ο Ερέρα με την ομάδα την κάνανε. Ο Καρυπίδης, ο Διαμαντόπουλος και ο Ερέρα. Πολύ καλή παίχτες, αλλά ο Ερέρα τους έφερε. Δεν είναι και ορφανάρης, σταμάτη τώρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εύχομαι να είναι για το καλό μας. Όλοι αυτό εύχομαστε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Όχι ορφανά τώρα, εντάξει. Έλα φίλε. Ναι. Λίγο από το τελευταίο που είπες, Θέλω, που είπατε με τον προηγούμενο το φίλο, για τους παίκτες που ήρθαν για τον Ρέρα και αυτό που ανέφερες πριν. Υπάρχουν παίκτες. Ο Κουέστα, παράδειγμα, ήρθε και είπε, ήρθα για τον Ρέρα. Το είπε. Και ο Βέλεθ. Εγώ θεωρώ ότι τον εξέτουν και οι ίδιοι παίκτες του τον Ρέρα, κάποιοι από τους παίκτες του από αυτούς που ήρθαν, που δεν δώσαν και το λίγο παραπάνω για να μην τον φέρουν και τον προπονητή τους σε αυτή τη θέση. Έχω δύο Ισπανούς στο μυαλό μου που είναι πραγματικότητα αυτό που λες. Και όχι μόνο δύο Ισπανούς, και εγώ έναν Αργεντίνο έχω στο μυαλό μου. Ναι. Που τον προσπαθεί τον δεν άνθρωπο τον έφερε, να... Δεν τον έφερε βέβαια μόνος του Ερέρα. Εντάξει. Εγώ λέω για τον έχει δοκιμάσει τον άνθρωπο αυτό σε όποια θέση μπορεί να παίξει και έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί παραπάνω. Άμα δεν τον μπορεί έχει δοκιμάσει, δεν μπορεί εγώ να. Εγώ θεωρώ ότι την καλύτερη του εμφάνιση πάντως την έκανε χθες ο Κολάσο. Συγκριτικά. Εντάξει. Το καλύτερο δεν σημαίνει ότι ήταν πολύ καλή, αλλά το καλύτερο συγκριτικά νομίζω την έκανε χθες. Ναι, ναι, προφανώς. Απλά θεωρώ ότι με τον Κολάσο είναι και λίγο απλό το θέμα, ότι θα έπρεπε ίσως το πρώτο πράγμα που να γίνει ήταν να... Λίγο μπορούσε να φύγει η γυναίκα του για μια περίοδο, ρε παιδί μου, από εδώ από την Ελλάδα λίγο, γιατί λίγο, η Ρίβα είναι λίγο... Θα το ασκεί κακή επιρροή φαίνεται, γιατί τι να κάνει το παλικάρι τώρα, τι να σου πω. Ναι. Ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Τέλος πάντων, απλά εγώ ένα πράγμα θέλω να πω επίσης, ότι θεωρώ ότι έφαγε το κεφάλι του ο Ερέρα, ότι δεν είναι για το να εξετάσει ένα διαγωνιστή και να κάνεις ακόμα πειράματα και να μην έχεις ακόμα στο νου σου κάτι. Δεν είναι γεγονός, όχι, δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα σε τόσα μάτς που μένει πίσω δεν μπορεί να δηλαδή μένει σε πίσω σε 5 μάτς στο σκορ και δεν μπορεί να γυρίσει ούτε καν να το σοφαρίσει τα μαζί, έτσι.
Και νομίζω ότι αυτό που είπες και εσύ, ούτε ο ίδιος θα ήθελε να συνεχίσει πλέον στην ομάδα. Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είσαι καλά. Βασίλη μου, θα ακούσουμε το χορηγό της ώρας. Το χορηγό της ώρας μόνο, έτσι. Και περιμένει ο κόσμος. Ωραία. Μόνο τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 6.30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγείας, ορθοπαιδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi. Με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πείτε τέλος στην κούραση και τους πόνους των ποδιών και των πελμάτων σας. New Cosmos Medi. Μέσω των δύο υπερσύγχρονων πελματογράφων μας εντοπίζουμε το πρόβλημά σας και κατασκευάζουμε ορθωτικά πέλματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σας προτείνουμε επίσης ανατομικά υποδήματα, ειδικές κάλτσες και προϊόντα περιποίησης ποδιών. Ορθοπαιδικά και αθλητιατρικά είδη New Cosmos Medi. Αλεξάνδρος Βόλου 3. Τηλέφωνο 729030 και στο newcosmosmedi.gr. New Cosmos Medi. Πατήστε γερά στα πόδια σας. Πάμε γρήγορα γρήγορα στον επόμενο φίλο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, είμαι ο Βασίλης το Γαβράκι. Βγαίνω και στο Ζαγόρα και μιλάω. Είμαι ποδοσφαιράνθρωπος. Έχω παίξει μπάλα. Και μιλάω αμερόληπτα πάντα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε κάτι. Έχει φέρει ο Άρης ένα προπονητή, ο οποίος από την αρχή δουλεύει την ομάδα. Φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Προσέξτε το αυτό. Μια πάρα πολύ καλή. Εμένα ο Άρης μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό που με προβλημάτισε ήταν ότι από το μάτς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ η ομάδα φρενάρισε ξαφνικά μετά το 60. Και αυτό βλέπω και γίνεται και σε όλα τα παιχνίδια. Και με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και με την ΑΚ και με τον Ολυμπιακό. Με εμάς δηλαδή. Που ήμασταν μπάχαλο. Και το λέω, τώρα ρωτήστε και τον Ζάγορα να σας πει. Ο Βασίλης το Γαβράκι μας το είπε αυτό το πράγμα και θα σας πει, ναι, το λέει μόνος του άνθρωπος. Λοιπόν, κάτι άλλο συμβαίνει μέσα εκεί και φαγώθηκε ο Ερέρα. Ο Ερέρα είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Τι συμβαίνει δηλαδή, μια που ξέρεις εσύ? Δεν λέω ότι ξέρω. Απλά τι, λέω... Γιατί το λες? Γιατί βάζεις την πρίζα? Ποιος είναι ο λόγος να βάλεις το κάτι άλλο συμβαίνει? Γιατί βάζεις την πρίζα? Ναι ρε παιδιά, κάτι άλλο συμβαίνει. Τι? Κάτι έχει συμβεί. Τι έγινε το κάτι? Μήπως κάτι? Αυτό το κάτι που να θέλω. Να τι? Τον φάνε τον άνθρωπο. Ναι, γιατί? Γιατί είναι κρίμα. Γιατί θέλει να τον φάνε? Το χρωστούσανε. Τον Άρη πάρα πολύ ωραία. Ναι, γιατί θέλει να τον φάνε? Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτι, καλά, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Στον Ολυμπιακό συμβαίνει τίποτα παρόμοιο? Στον Ολυμπιακό, καλά, εμείς είμαστε μπάχαλο, ξέφραγω αμπέλι. Άστο, αδερφέ. Έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε. Να είσαι καλά, παιδιά. Γεια σας. Καλά, να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Μέθε επόμενος. Έλα, Χρυσοφέ. Ναι. Έλα, ρωτάσου, είμαι. Καλησπέρα. Έλα, τάσου, καλησπέρα. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τόσο αυτό το διάστημα που πάω στο γήπεδο, που τέτοιο, είδα πολλούς παλιούς Αριανούς που πηγαίναν και στα γήπεδα μαζί και τον άλλο, που ξαναήρθαν στην ομάδα, στο γήπεδο, γιατί τους άρεσε αυτό που βλέπανε. Και αυτό αναφυσβήτητα είναι έργο του προπονητή. Τώρα, δεν ξέρω πώς, τι θα παίξει η ομάδα και πώς θα παίξει με τον κοινό προπονητή, αλλά αυτό που βλέπαμε στο γήπεδο, ανεξάρτητα αν ερχόντουσαν τα αποτελέσματα ή όχι, εντάξει, ήταν κάτι που πονούσε βέβαια. Δεν ξέρω, ήταν άρεσε πολύ. Και ξέρω και είχαμε και μια ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα βελτιωνόντουσαν και σε άλλα σημεία, σε αγώνες. Και αυτό φαινόταν. Θα ερχόταν η βελτίωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ερχόταν. Τουλάχιστον φέτος θα έβγαινε σε Ευρώπη, λέω εγώ κατά τη δική μου τέτοια, και του χρόνου θα έβλεπες για ίσως και κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά δεν θα τα μηδενίσω όλα. Εγώ δεν μ' άρεσε η απόφαση αυτή. Δεν μ' άρεσε καθόλου, μπορώ να το ομολογήσω. Mm-hmm. Αλλά όταν θα έρθει αυτός που θα έρθει, τουλάχιστον να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε ο Ερέρα. Mm-hmm. Πραγματικά, το θέλω αυτό πολύ. Δεν θα τα μηδενίσω όλα. Θα ξαναπάω στο γήπεδο και το ξανατονίζω. Για μένα είναι ο Άρης και δεν είναι ούτε ο Ερέρα, ούτε και όποιος οδήποτε άλλος και να έρθει. Θέλω να το συνεχίσω από εδώ που το σταμάτησε. Θέλω να το βλέπω αυτό, να συνεχίσω, να το βλέπω αυτό που γινόταν μέσα στο γήπεδο, έτσι, υπόψη. Για μένα θα είναι βασικό αυτό. Θέλει ο κόσμος. Εντάξει, μπορεί να χαλάσει και λίγο να κάνει, αλλά άμα θα δει πάλι αυτά που έκανε ο Ερέρα μέσα στο γήπεδο, θα ξαναέρθει η εμπιστοσύνη στον προπονητή και στην ομάδα. Αυτά, παιδιά, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Για μένα μεγάλο πισυγκυρισμό εννοείται η φύγη του Χερέρα. Στη θέση του Χερέρα θα μπορούσε να πάρεις έναν επιθετικό να έχεις στρώσει ομάδα.
στη θέση δηλαδή του Τιουνές, αν υπήρχε Μπέρκ, αν υπήρχε οποιοδήποτε επιθετικός. Μπέρκ, Μπέρκ κάνει 2 εκατομμύρια. Πώς θα υπήρχε. Εντάξει, βάλε στη θέση του Τιουνές κάποιον άλλον επιθετικό που μπορεί με τη μία να σου κάνει τον γκολ. Αυτό σου λείπει. Σχετικό είναι από αυτό. Από εκεί και πίσω είσαι μια χαρά. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, αλλά για μένα δηλαδή... Όχι, εγώ θεωρώ, το έχω πει, ότι έπρεπε, ο Άρης θέλει επιθετικό. Έπρεπε να υπάρξει μια προσθήκη, ένας επιθετικός χρειάζεται στην ομάδα. Πήρες όμως, να σου πω κάτι, όταν ήρθε ο Γιουνές, ο Γιουνές είναι και η επιλογή και του προπονητή, έτσι, δεν τον είδανε και τον είπανε. Ο προπονητής είπε ότι μου κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Προέδρου, τι στόχους έχει η ομάδα, αν θέλουμε να ενισχύσουμε την ομάδα να πάμε παραπέρα με έναν επιθετικό. Ο στόχος είναι Ευρώπη. Αν είμαστε εντάξει, αν είναι ο στόχος Ευρώπη... Όχι, θα πάρει επιθετικό. Θα πάρει center for. Το Γενάρη αυτό, θα πάρει center for 100%. Δεν χρειάζεται να διώξει προπονητή. Δεν χρειάζεται να διώξει αυτόν τον προπονητή. Μάλιστα. Για μένα αυτή η κίνηση είναι λάθος. Θα το δούμε στην πράξη. Από εκεί. Έτσι, μακάρι αδερφέ. Να είσαι καλά. Καλέμε. Επόμενος φίλος. Τι, break. Διάλειμμα. Ο κύριος Διαλυματόπουλος. Συμμαζεμένο να είναι όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Break. Συνεχίζουμε γρήγορα, τρέχουμε, ανοίγουμε τις γραμμές και πάλι 23-10-287-888. Πάμε σύντομη και περιεκτική, παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Πάμε. Ναι. Σας ακούμε. Συγγνώμη, το σταμάτησε πάλι. Ναι. Το μοναδικό, η μοναδική περίπτωση που μπορεί να δεχτώ ότι έφυγε ο Ερέρα είναι γιατί ήταν κατέβηση. Γιατί θα μπορούσε να έχει διπλάσιους βαθμούς, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, εκτός από τους αγώνες με τον αγώνα με την ΑΕΚ, τους άλλους 4, όχι το πέναλτι, όχι το δοκάρι, όχι διατητής, όχι δεν ξέρω τι, θα μπορούσε να τους έχει κερδίσει και τους 4. Μάλιστα. Ελπίζω μαζί με τον Ερέρα να φύγει και η κατεμιά του, αν την είχε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Εγώ, Χρήσανθε. Ναι. Καλησπέρα, Κώστας. Έλα, Κώστα. Μ' ακούς? Σ' ακούω λίγο περίεργα, βέβαια, σ' ακούω, αλλά δεν ξέρω γιατί. Αλλά... Δεν ξέρω, δεν ακούγομαι καλά. Μ' ακούς τώρα? Ναι, δεν ξέρω. Να αλλάξω ακουστικά. Ναι, πες, μίλα. Μίλα. Καταρχάς, εγώ να σου πω πώς το βλέπω εγώ, πώς το έχω δει εγώ. Ναι. Ποιος είναι ο Ερέρα που δεν πρέπει να φύγει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ο Άρης είχε προπονητές και προπονητές οι οποίοι φύγανε. Δεν έχω κάτι με τον Ερέρα, με καταλαβαίνεις. Κατάλαβα τι λες, ναι. Αλλά όχι τώρα πιο ο Ερέρα έφυγε και θέλω τι θα κάνουμε και έφυγε ο Ερέρα. Από τον Άρη έχουν περάσει προπονητές και προπονητές. Πάρα απ' όλα είναι ο Άρης. Σωστό. Ένα αυτό. Κατά δεύτερον, βαρέθηκα να βλέπω αυτή την καραμέλα παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο και παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω ρε φίλε να παίζω ωραίο ποδόσφαιρο. Θέλω να παίζεις το ποδόσφαιρο του Σάντος. Γίνεται. Να κερδίζεις με 0-0. Βαρέθηκα. Δεν ναι. Θέλω ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι μία άποψη αυτή. Ποδόσφαιρο. Θέλω να κερδίζω. Ναι, δεν θέλω ρε φίλε. Ωραία, παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο. 6-9 βαθμούς. Δεν το θέλω ρε φίλε. Και στο φινάλε πώς είστε δύο όλοι. Είστε ο παδί της Μπαρτσελώνα και των Χάρλεμς. Η ομάδα κατεβαίνει σε πρωτάθλημα. Δεν παίζει να με στη γειτονιά κάνει τσίρκο. Σε πρωτάθλημα κατεβαίνει η ομάδα. Πρέπει να κερδίζει. Το χαμπαριάζεται. Δεν θέλω, βαρέθηκα. Είμαι 45 χρονών. Θέλω η ομάδα να κερδίζει. Φέρτε προπονητή ο οποίος να παίζει απέσιο ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Αυτά. Να είσαι καλά. Απέσιο ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει τέτοιο τρίκ? Υπάρχει ο Σάντος. Ναι, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, αλλά κέρδισε. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Παύλος. Γεια σου, Παύλο. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, Χρήστανθε. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι για με τον πρόεδρο. Που παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Είναι, τι. Είναι... Ποιος προπονητής με 4 ή 5 συνεχόμενες θα έμενε. Δεν πιστεύω κανένας προπονητής να έμενε με 4. Η αλήθεια είναι ότι αρκετός κόσμος, αν ήταν ένας Έλληνας προπονητής, ας πούμε, στο ΜΕΤΕ, θα γινόταν ο κακός χαμός. Έτσι. Αυτό. Να σου πω κάτι όμως. Είναι και η δουλειά που έβγαλε ο Ερέρα που έχει προκαλέσει συμπάθειες. Είναι φυσιολογικό αυτό. Άκουσε με. Εγώ επειδή δες τώρα, εγώ αδελφέ. Τα εύσημα και τα όχι εύσημα τα δίνω στον πρόεδρο. Εγώ θα ξεκινήσω και ξεκινάω πάντα από τη διοίκηση. Ναι. Ό,τι έγινε μέχρι στιγμής στον Άρη, εγώ τα εύσημα τα δίνω στον Καρυπίδη. Η αλήθεια είναι ότι ο Καρυπίδης τον έφερε τον Ερέρα. Ούτε καν, δεν υπήρχε ούτε Διαμαντόπουλος τότε. Μπράβο, μπράβο.
Και θα έπρεπε, ξέρω ότι ο πρόεδρος δεν είναι στον ανακατεύεται στα αποδυτήρια, έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να ξεφτυλίζεσαι. Εμείς ξεφτυλιστήκαμε. Χάσαμε από όλους. Ξεφτυλιστήκαμε, Χρυσάνθε. Δεν μπορούμε έτσι, δηλαδή εμένα η φωνή μου είναι χαλιά, εντάξει. Γιατί χθες, βγήκα εκτός αυτού, δηλαδή, θέλα να χειροκροτήσει ο κόσμος. Το καταλαβαίνεις αυτό. Κάποιοι χειροκρότησαν. Ήταν κάποιοι που θέλα να χειροκροτήσουν. Χειροκρότησαν κάποιοι, στη Δύο και στα και επίσημα χειροκρότησαν. Δηλαδή, λέω, τι έχουμε πάθει. Ναι. Δεν φεύγει ο Ερέρα σαν ένας προπονητής. Άφησε και αυτό το στίγμα του στον Άρη, εντάξει, και θα το θυμόμαστε. Αλλά φίλε, δεν μπορείς να χάρεις 4 αγωνιστικές συνεχόμενες και να σε χειροκροτάμε. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό. Πού είσαι, εντάξει, άμα είσαι να ξέρω εγώ στον Απόλλων Σμύρνης, άμα είσαι και να... Και να πω κάτι, είναι η πρώτη φορά που δεν ψάχναμε ως οργανισμός δικαιολογίες του στυλ, ιδιαιτησία κτλ. Παρόλο που υπάρχουν σφυριγματάκια δεξιά-αριστερά, δεν πήγαμε σε αυτή τη λογική. Και στο χθεσινό αγώνα υπάρχουν σφυριγματάκια, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό εμένα που με απασχολεί πάρα πολύ τώρα είναι να μην πάρθει προπονητής που δηλαδή θα μετανιώσουμε άσχημα που έφυγε ο Ερέρα. Αυτό είναι που φοβάμαι. Όπως είπες, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη διοίκηση. Α, μπράβο. Πρέπει να επιστήσω σοβαρά στον Θόδωρο, τον πρόεδρο που μέχρι τώρα τα πάει πολύ καλά για μένα, ότι πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ποιο προπονητή θα πάρει. Μάλιστα. Γιατί εγώ τα ονόματα που ακούγονται δεν μου αρέσουν καθόλου, Χρύσανθε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πεις τη γνώμη σου. Σαν Χρύσανθος, σαν οπαδός του Άρη, δεν θέλω να μου την πεις σαν δημοσιογράφος. Δηλαδή αυτοί οι προπονητές, τι να κάνω, είναι από τον Ερέρα. Να διαχωρίσω τη μία μου ιδιότητα από την άλλη, τι να κάνω, να είμαι ο Dr. Jekyll και ο Mr. Hyde. Δεν διαχωρίζονται αυτά, να ξέρεις. Έχεις αλλάξει για μένα 100% τον τρόπο και που σκέφτεσαι και που συμπεριφέρεσαι και γουστάρω που σ' ακούω. Και μεγάλωσα μέρα, και σφαλιάρες έφαγα και σωστά μπράβο. Είδα και μεγαλύτερη οπότε εμπειρία έχω. Οπότε δεν θα μας να λες αυτό που σκέφτεσαι. Ποτέ. Ωραία. Δηλαδή αυτός ο Πετράκης ή αυτός από τον Αστέρα Τρίπρος που ούτε θυμάμαι το όνομά του, ούτε το θυμάμαι το όνομά του, Παντελίδης, μπορεί δηλαδή να είναι καλύτερος από τον Ερέρα, ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Στο υπογράφω εγώ τώρα. Περίμενε και θα δούμε. Θα καταρχήν, είναι τεράστιο λάθος. Να μιλήσω. Όπορε, θα... Αν με ακούς, ναι, πρόσεξε ποιον προπονητή θα πάρεις. Καλώς. Να είσαι καλά. Άντε, γεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Έπεσε. Χτύπησε. 23-10-287-888 έχουμε ακόμα... Α, 4 λεπτάκια έχουμε. Οπότε, άμα καλέσει κάποιος βιαστικός ακόμα, θα τον πάρουμε διαφορετικά. Θα ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά το πρόγραμμά μας και θα αποχωρήσουμε. Λοιπόν... Τελευταίος. Παρακαλώ. Δύο τελευταίοι, συγγνώμη. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Χρύσανθε και Νίκο, ο Μάκης είμαι. Έλα, Μάκη. Λοιπόν, αγορή να σου πω, κοίταξε να δεις. Ο Ερέρα έχει... Άλλους δύο. Ήμουνε και εγώ της άποψης να μείνει ο Ερέρα. Ναι. Αλλά υπάρχει όμως κάτι. Επειδή, όπως είπες προηγουμένως στην εκπομπή σου, εσύ δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό και δεν πιστεύω ότι χάσαμε 4 ήττες και τον διώξαν. Κάτι άλλο συνέβη. Εγώ προσωπικά πιστεύω και μιλάω για το λέω, άποψη, δεν έχει να κάνει μόνο με τα αποτελέσματα. Ναι, εγώ πιστεύω προσωπικά και θα ξαναδείς, νομίζω ότι έχασε τα αποδυτήρια. Έχασε την εμπιστοσύνη των παιχτών πολύ καλά όπως το είπες. Είχε μια, όταν θα έλεγα αιμονή, αλλά μια έτσι στάση να βάζει κάποιους παίκτες που αυτή τη στιγμή μπορεί να το Δεκέμβριο και τον Γενάρη να κάνουν παπάδες, αλλά αυτή τη στιγμή ήταν ντεφορμέ. Η ομάδα έπεθε με αυτούς τους παίκτες. Έχασε από δικές του, από κάποιες λεπτομέρειες, όπως πολύ σωστά εσύ, κάποιους αγώνες. Η εμπιστοσύνη των παικτών όμως όταν υπάρχει, δεν υπάρχει δικαιοσύνη εκεί μέσα, χάνεται. Δηλαδή, αν έχουμε ποδοσφαιριστές και εσύ και βλέπουμε ότι έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να αποδώσουν αυτή τη στιγμή και τους βάζει δεκάδα,
είναι δεκαδάτη, δηλαδή παίρνουν τη φανέλα στο σπίτι τους. Εγώ και εσύ αρχίζουμε να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή και να μην υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάτι ύποπτο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό, αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Δεν το έλεγα αιμονή. Μα είναι αυτό που περιγράφεις. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει πολύ. Δεν παίζει, γκρινιάζει. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και όταν εγώ, επειδή έχω παίξει μπάλα, όχι βέβαια στο μεγάλο, αλλά έχω φτάσει και μέχρι την εθνική, όταν υπάρχει ο προπονητής που σε εμπνέει εμπιστοσύνη και ξέρω ότι είμαι εκτός εντεκάδος ή και εκτός δεκαοκτάδος, γιατί πραγματικά δεν είμαι σε καλή φάση, δεν μπορώ να αποδώσω γιατί ο άλλος αποδίδει, δεν θα μιλήσω. Αλλά όταν βλέπω ότι κάποιοι παίκτες, και το έχω δει σε, στα αεραστεχνικά γήπεδα, ότι παίζουν γιατί έχουν τους α, τους β, τους γ, τους δ και εμείς μένουμε απ' έξω, τα αποδυτήρια δεν είναι καθόλου καλά και υπάρχει γκρίνια. Και φοβάμαι ότι ο Καρυπίδης μαζί με τον Διαματόπουλο και δίκησε αυτό το πράγμα είδε και εφόσον είπες πολύ καλά στην αρχή της εκπομπής σου ότι δεν φεύγει για αυτούς τους λόγους αλλά δεν έδωσε και πιστήρια ο Ερέρα ότι εγώ ναι θα το αλλάξω αλλά θα δούμε με τη δουλειά και με αυτά. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, ίσως καλά. Δεν είναι σε επιλογές μου να φεύγει ο προπονητής, το ξαναλέω και πάλι, έτσι, δεν είμαι ναι. προπονητοφάγος, ούτε θέλω να φεύγει, θέλω να τελειώνει κάποιος τη δουλειά του. Αλλά επειδή είναι μια ομάδα άλλης εθνικής, με τον κόσμο που έχει και την πίεση, όπως είπες πολύ σωστά, ενδεχομένως μπορεί να φέρει κάποιο άλλο θετικό, να αλλάξει ξανά, να κερδίσει τα αποδυτήρια και να υπάρχει εκ νέου μια καινούργια αρχή για τον Άρη. Εγώ αυτό φοβάμαι, αυτό έγινε και αυτό πιστεύω έκανε ο Καρυπίδης. Λοιπόν, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Καλά, Χρήστανθε, εγώ είμαι. Ναι. Πάμπης λέγομαι. Έλα, Πάμπη. Χρήστανθε, δεν πιστεύω να ακούγεται ονόματα όπως του Φυρού και τέτοια, ας πούμε, λέμε, παράδειγμα. Πιανού. Πιανού. Του Φυρού και τέτοια. Όχι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εγώ είμαι της άποψης, αφού θέλω να πάρουν άλλο προπονητή, να πάρουν ξένο. Ξένο προπονητή θέλεις, ωραία. Ξένο προπονητή. Και εγώ αυτό, ο Ερέρα έφερε ας πούμε πρωτοκλασσάτους παίκτες όπως ο Κουέστα, ο Βέλεθ, ο Ματέο Γκαρσία. Τώρα... Να είσαι καλά. Ο Έλληνας τι διασυνδέσεις θα έχει και τι ιδέα δεν θα έχει. Καλά δεν υπάρχει. Και ο Διαμαντόπουλος έφερε παίκτες. Ο Διαμαντόπουλος ποιος παίκτες έφερε. Τον Μπρούνο Γκάμα. Τον Μπρούνο Γκάμα. Ο Μπρούνο Γκάμα είναι καλό. Μαζί συζητήσανε για τον Ματέο Γκαρσία, μίλησε ολοκλήρωσε αυτό στην κίνηση. Εντάξει, μα αυτή είναι η δουλειά του. Ο αθλητικός διευθυντής φέρνει τους παίκτες, όχι ο προπονητής. Ο προπονητής όμως, εκμεταλλευτήκαμε τις επαφές του, βοήθησε και αυτός. Έτσι είναι, σύνολο είναι. Δεν τους φέρνει ο ένας ή ο άλλος. Αυτό είναι. Αφού αποφάσισαν να διώξουν τον Ερέρα, να φέρουν ένα ξένο προπονητή να έχει και διασυνδέσεις. Αυτό οι Έλληνες προπονητές για μένα δεν κάνουν. Να είσαι καλά. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Ο τελευταίος φίλος είμαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βασίλη Καβαδία. Θα έχετε και αύριο την ευκαιρία. Κάτω λίγο, σπρώξτε το λίγο ρε φίλε αυτό. Αυτό δείχνει παρά 5 ενώ είναι 7 ακριβώς. Γιατί το κάνουμε το λάθος αυτό. Πόσο είναι και 57. Άρα είναι μπροστά 2 λεπτά. Να βλέπετε λίγο παραπέρα. Εδώ βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο πριν. Μάλιστα. Ωραίο αυτό με το... Το άρθρο με τον Ροστόφ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι, παιδιά. Τώρα θα ακούσετε την επόμενη εκπομπή που θα συζητάει παρόμοια πράγματα με την εκπομπή τη δική μας γιατί δεν ξέρω αν έχει... έγινε αυτό το συμβούλιο στον Ηρακλή. Τελείωσε. Α, τώρα είναι. Ωραία. Ο Γιώργος λοιπόν είναι στο momentum που ήμασταν εμείς γύρω στις 4. Οπότε θα σας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το αν θα υπάρχει δεν πειάζει. Άντε, αρχίσαμε τους προπονητές τους ξένους τώρα. Αρχίζουμε τώρα. Για κανένα δύο μέρες θα διαβάζουμε ό,τι είναι ονόματα. Λοιπόν, γιατί και στον Ηρακλή υπάρχει θέμα προπονητή, να δούμε αν θα υπάρξει και εκεί αλλαγή. Θα σας τα πει τώρα ο Γιώργος Ματζούκης στην ώρα για μπλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του Λίμπερο.